λόγω του ότι βγαίναν πολλοί νόμοι οι οποίοι γίνανε για να νομιμοποιήσουμε τους μη υπαίθριους, κάποια αυθαίρετα και όλα αυτά, πολλοί φορολογούμενοι δεν διορθώσανε στο ε9 τα τετραγωνικά τους, επίσης και στους δήμους. Θα πρέπει να πούμε ότι δίνεται μια τελευταία ευκαιρία τώρα να δηλωθούν στο ε9 και να μπουν τα σωστά τετραγωνικά και ταυτόχρονα να δηλωθούν και στους δήμους, ώστε να ξεκινήσουν από σήμερα να πληρώνουν το ΤΑΠ και τους φόρους στο Δήμο. Εάν δεν δηλωθούν μέχρι 31 Μαρτίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, αυτό σημαίνει ότι θα δηλωθούν και θα φανούν μέσα στο σύστημα από την πολεοδομία που θα γίνει η διασταύρωση και θα υπάρξουν επιπτώσεις, πρόστιμα και με αναδρομική ισχύ θα πληρωθούν φόροι και τέλη προς το Δήμο. Άρα αυτό που λέμε σε όλους είναι να δηλώσουν σωστά τετραγωνικά στο ε9 από σήμερα μέχρι τις 31 Μαρτίου και να δηλώσουν και στο Δήμο για να μην υπάρξει αναδρομικότητα και πληρώσουν πολλούς φόρους προς αυξήσεις κτλ. Και αν δεν τα δηλώσουν σωστά, όταν θα πάνε να κάνουν μία μεταβίβαση, μία πώληση, γονική παροχή στα παιδιά τους και αυτά, δεν θα μπορούν να τα δηλώσουν, δεν θα μπορούν να τα μεταβιβάσουν, γιατί πλέον οι συμβολιογράφοι ζητάνε και από μηχανικό τεχνική έκθεση, αλλά και από το ΤΑΠ του Δήμου, αν έχει πληρωθεί. Οπότε τότε είναι δεδομένο ότι θα τα πληρώσουν. Δεν πρόκειται δηλαδή να ξεπεραστεί αυτό ή να μην φανεί ή να μην ανακαλυφθεί. Οπότε μέχρι 31 Μαρτίου υπάρχει αρκετός χρόνος για να δηλωθούν και θα πρέπει να δηλωθούν.